Γεια χαρά σε όλους τους τζιφέστες μου που με βλέπουν από κάθε γωνία του πλανήτη Γη. Ένα από τα καλά χαρίσματα των social media είναι ότι μας ενώνουν όλους μαζί και όλους τους gamer και τους τζιφέστες και τους αλανιάριδες και τους ψαγμένους. Πάμε σε άλλο ένα βιντεάκι. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για το Borderlands 3, ένα παιχνίδι που χάραξε τη ζωή μου και ταυτόχρονα έκανα και το τατού, να σας το δείξω λίγο στα γρήγορα. Εδώ πέρα στο φως, που έχει ένα μεγάλο νόημα για μένα. Τέλος πάντων, θα το σχολιάσω το νόημα σε αυτό εδώ το βιντεάκι. Όσοι γνωρίζετε, γνωρίζετε. Για εσάς τους υπόλοιπους, θα σας βάλω το βιντεάκι που είχα κάνει το τατού κάτω στην περιγραφή από κάτω, να τσεκάρετε το βιντεάκι. Σήμερα θα κάνουμε ένα reaction βιντεάκι πάνω στο gameworld.gr που μιλάνε για 7 facts του Borderlands. Και μετά, αφού τελειώσουμε αυτό το βιντεάκι, θα σας δείξω που τελείωσα το Platinum Trophy. Ναι, πολύ καλά ακούσατε, το Platinum Trophy του Borderlands το 3 το έβγαλα. Είναι το πρώτο μου Platinum που βγάζω για PS4. Και όμως, το Borderlands 3, ένα παιχνίδι που είναι πολύ αξιόπιστο, που θα το παίζετε τουλάχιστον για 5 με 7 χρόνια. Δεν σας λέω μαλακίες, είναι από εκείνα τα κορυφαία τα παιχνίδια. Και τα Awards of the Game of the Year που έρχονται το Δεκέμβρη, που θα το δούμε live stream παρέα μαζί. Αν δεν θα κάνω κάποια πατέντα, να μην φάω κανένα μπαν, γιατί σου κλείνουν και το κανάλι αυτή τα μαλαγισμένα εκεί πέρα. Nomination of the Game of the Year που έχουν βγάλει ήδη τα spoiler. Δεν έχουν βάλει το Borderlands 3, ρε μαλάκες! Ουξου! Το έχουν δώσει μόνο στον Kojima! Τέλος! Εδώ είμαστε τα λόγια μου! Στον Kojima θα το πάρει! Ναι, ρε μαλάκες! Ξέρω τι σας λέω. Γέρασε, ο Μπάρμπα Σούλιτς στα παιχνίδια είναι βετεράνος. Όχι μαλακές. Τέλος πάντων, το πρώτο μου Platinum Trophy είναι του Borderlands 3 και θα το θυμάμαι όλη μου τη ζωή, που έχει νόημα για μένα αυτό το τατού. Και ταυτόχρονα μη μετράει διπλώνια εμένα. Όταν τελειώσω το βιντεάκι από το reaction, θα σας δείξω που έκανα 100% το παιχνίδι. Κάτι που ελάχιστοι το κάνουν εκεί έξω στον πλανήτη Γη. Για το PS4 αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, είναι μόνο 1,7% του πλανήτη Γη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις, διότι σε κάνει exhausted ψυχικά και mentally. Κυρίως mentally, δηλαδή στο μυαλό. Δηλαδή πολλοί πάνε να το κάνουν και τα παρατάνε εκεί γύρω στα 80-88%, 90% δεν συνεχίζουν. Όμως ο Solids, μαλάκα, δεν νιώθει από πένει. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε λίγο τα λόγια και πάμε να δούμε 7 facts of the Borderlands. Φίλοι του GamerGR, καλησπέρα και αυτά είναι τα 5 συν 2 facts για το Borderlands 3. Καθυστέρησε το βίντεο, το ξέρουμε. Δυστυχώς άρχισε να μας στείλει το παιχνίδι 2K. Δεν ευθυνόμαστε, αλλά μας το έστειλε το gamersboulevard.com στο gamersboulevard.com. Δεν τους γνωρίζω. Για να επικοινωνήσω κι εγώ με αυτά τα παλικάρια. Λοιπόν, καταρχάς, πριν συνεχίσω αυτό το βιντεάκι, εγώ είμαι ένας από τους ανθρώπους που έδωσα 100 ευρώ την Deluxe Super Deluxe Edition με όλα τα DLC και χτύπησα και το τατού. Μεγάλος φαν του Borderlands 3, αλλά αυτοί θα πρέπει να μου στείλουν το παιχνίδι και μόνο και μόνο που τους κάνω δωρεάν διαφήμιση. Καταλαβαίνετε τώρα, Έλα. Έλα να πούμε. Το οποίο μπορείτε να βρείτε τις πιο απίστευτες φιγούρες από χαρακτήρες των video games, από Marvel, DC. Όπα, τι είπε ρε μαλάκα. Δεν το ξέρω το website. Marvel φιγούρες. Πω φίλε, με στείλε τώρα. Γιατί όχι να κάνω εκεί πίσω τον τοίχο, ξέρεις, μια ράμπα εκεί, να βάλω φιγούρες Marvel. Καταρχάς, ο Stan Lee, ρε Stan Lee. Εκείνη την ημέρα πώς δεν κύλησε ένα δάκρυ σε μένα. Αυτός ο άνθρωπος έδωσε πνοή στο universe του Marvel. Και έτσι ξεκίνησε και το κανάλι μου στο YouTube. Για πάρα πολλούς από εσάς που δεν γνωρίζετε και μου στέλνετε απανωτά μηνυματάκια στο Instagram. Κάποια μέρα θα κάνω και το Q&A 2. Είχα ξεκινήσει Marvel Avenger Alliance, ήταν ένα παιχνίδι του Facebook, είχα φάει τρελό κόλλημα και θυμάμαι σαν εχθές, ένας από τους top σε όλο το σερβερ παγκοσμίως ήταν το όνομά μου, που δεν είχα πληρώσει φράγκο και οι άλλοι τα Αμερικανάκια που σκάγανε τρελά λεφτά τους νικούσα και έλεγα πώς μου είχαν στείλει friend request από εδώ. Καλές χρυσές εποχές, μαλάκια, μισέτα. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Τα πάντα όλα στις καλύτερες τιμές. Gamersboulevard.com, ειδικά για τους φίλους της Κύπρου, δεν το συζητάμε, είναι must και φυσικά στέλνει και αντικαταβολή σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, Borderlands 3, ένα FPS/RPG το οποίο μας άφησε καλές εντυπώσεις. Review αναλυτικό θα ανέβει πολύ σύντομα στο gamer.gr, θα βάλουμε και link στην περιγραφή. Ξεκινάμε με τα facts. Πριν ξεκινήσει με τα facts, εγώ θα κάνω αποκλειστικά στο μέλλον το review, αν και άργησα, αλλά το έχω τερματίσει 100% το παιχνίδι, έπρεπε να κάνω πιο νωρίς review, αλλά δεν είχα και χρόνο, λεβέντες μου. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο βιντεάκι τα 7 facts. Αρχή, ο Handsome Jack, πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι εμπνευσμένος από την τηλεόραση. Τι θέλουμε να πούμε. Στο Jimmy Fallon Live, ξέρετε, το διάσημο show της Αμερικής, το οποίο παρουσιάζει ο Jimmy Fallon,
Μια μέρα έχει έρθει καλεσμένος ο Nathan Fillion. Ο δημοφιλής ηθοποιός έχει δανείσει τη φωνή του σε διάφορα games όπως τα Halo και Destiny. Εκεί λοιπόν οι game designers του Borderlands 3 είδαν ότι ο Fillion είχε έτσι έναν χαρακτήρα εκείνη τη μέρα σε αυτή τη συνέντευξη κάπως γοητευτικό, εγωιστή και παράλληλα αστείο. Αυτό τους ενέπνευσε στο να δημιουργήσουν το Handsome Jack δεύτερο fact. Φοβερό δεν είναι αυτό το first fact, ε. Πω, δηλαδή από εκεί που ήταν εκείνος ο άνθρωπος το εμπνεύστηκαν και μετά τον κάνανε σε χαρακτήρα στο Borderlands. Φοβερό, φοβερό. Borderlands 3 έχει πάνω από 1 δισεκατομμύριο παραλλαγές όπλων. Πολύ καλά ακούσατε, 1 δισεκατομμύριο διαφορετικά όπλα. Και τώρα πείτε μου εσείς, άμα αυτό το παιχνίδι δεν αξίζει να μπει Game of the Year, ρε μαλάκες. Έλα τώρα να πούμε. Φέτος θα το ξεφτυλίσουν και στο Game of the Year, στα Awards of the Gaming. Πουτάνες τα έχουν κάνει. Σιγά, έλα τώρα να πούμε. Έχουν ρίξει τόση δουλειά. Μαλάκες, δεν είναι ότι είναι το ίδιο όπλο, δεν είναι ότι είναι ένα δις διαφορετικά όπλα, αλλά είναι το ίδιο όπλο με διαφορετικά stats και έτσι το μετράνε. Το Borderlands 2 είχε πάνω από 17,75 εκατομμύρια όπλα, στο Borderlands 3 βλέπουμε πάνω από 1 δις. Αυτό σημαίνει φυσικά ότι μιλάμε παραλλαγές όπλων ίσον διαφορετικά στατιστικά, διαφορετικά attributes όπλων. Δηλαδή μπορεί κάποια να μοιάζουν αρκετά μεταξύ τους, αλλά να έχουν διαφορετικά attributes. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο συνδυασμοί όπλων, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ατελείωτο loot, συγκρίσεις όπλων, ποιο είναι καλύτερο, ποιο σας βολεύει και ούτω καθεξής. Καλή φάση. Αυτό σημαίνει ότι οι γραφίστες σχεδίασαν εκατομμύρια διαφορετικούς συνδυασμούς όπλων, ενώ υπάρχει και το νέο firing mode, το οποίο σας επιτρέπει να αλλάξει το όπλο από burst mode σε αυτόματο, αλλά και να επιλέγετε τις σφαίρες που επιθυμείτε. Fact νούμερο 3. Ο Claptrap. Αυτό το δημοφιλές ρομπότ του Borderlands δημιουργήθηκε κατά τύχη στο Jira. Το πρόγραμμα Project Management, το οποίο χρησιμοποιούν πολλές μεγάλες εταιρείες, το οποίο ξέρω εγώ να χρησιμοποιώ, απλά διαχωρίζει τα tasks σου και κατανέμεις τις εργασίες ανάμεσα στα μέλη μιας εταιρείας και σημειώνεις ποια είναι completed ή όχι. Δημιουργήθηκε λοιπόν ο Claptrap στο Jira, κατά τύχη, από έναν developer. Και έτσι μπήκε στο παιχνίδι. Απίστευτο δεν είναι και αυτό το fact. Φανταστείτε δηλαδή από ένα λάθος έδωσε μέσω από το video game πνοή και ζωή σε αυτό εδώ το χαρακτήρα που πολλοί τον λάτρεψαν και είναι και μπορείς να τον πάρεις κιόλας στο Borderland, πως ήταν το 1,5, ήταν Borderland 1, Borderland the pre-sequel. The pre-sequel. Μπαίνει και καλά ανάμεσα η ιστορία, διαδραματίζεται στο 1 και το 2 πριν. Εκεί πέρα μπορείς να πάρεις και το Claptrap. Φοβερό, ε! Κατά λέξη σημαίνει μπουρδα, φλιαρία και αυτός είναι ο λόγος που ποτέ στο παιχνίδι δεν μένει σιωπηλός και λέει τις κοτσάνες του. Fact νούμερο 4. Το Borderlands 3 έχει 2 bosses, τους Weak και Worthy, οι οποίοι είναι εμπνευσμένοι από το ομώνυμο cartoon Ricky and Morty. Τη σειρά κινουμένων σχεδίων του Cartoon Network, η οποία αντίστοιχα έχει εμπνευστεί από τον Duck και τον Marty του Back to the Future. Ξέρετε τους δύο δημοφιλείς ηθοποιούς, Michael J. Fox και Christopher Lloyd. Το Back to the Future είναι και μια αγαπημένη τριλογία ταινιών που ειλικρινά λατρεύω. Ο Ricky και ο Morty λοιπόν είναι μια σειρά κινουμένων σχεδίων στην οποία οι δύο αυτοί ήρωες καρτούν σχολιάζουν διάφορα θέματα της καθημερινότητας. Έχουμε λοιπόν μια έμπνευση Inception, μπορώ να πω, στο Borderlands 3. Fact νούμερο 5. Παντόρα. Ο κόσμος του Borderlands 3 ονομάζεται Παντόρα και φυσικά έχει πάρει το όνομά του από την ελληνική μυθολογία. Σύμφωνα λοιπόν με τον μύθο, ο Προμηθέας έκλεψε... Γεια σου ρε Ελλάδα, παντού βρίσκεσαι. Ματαμούσια του Δία. Μια μέρα την φωτιά από τον Όλυμπο και την χάρισε στους ανθρώπους. Έτσι ο Δίας θέλεσε να τον εκδικηθεί. Τι έκανε λοιπόν. Έστειλε την Πανδώρα, η οποία είχε μαζί της και ένα κουτί, που περιείχε όλα τα κακά του κόσμου. Το κουτί της Πανδώρας περιείχε όλα τα κακά της ανθρωπότητας, όπως αρρώστιες, θάνατο, εγωισμό και άλλα πολλά. Ο αδερφός του Προμηθέα, ο Επιμηθέας, ερωτεύτηκε την Πανδώρα και την παντρεύτηκε παρά τις προειδοποιήσεις του αδερφού του, του Προμηθέα. Έτσι λοιπόν, μετά το γάμο, και ενώ η Πανδώρα είχε προειδοποιηθεί ότι δεν θα έπρεπε να ανοίξει ποτέ το κουτί της Πανδώρας, δυστυχώς το άνοιξε και έτσι όλα αυτά τα γνωστά κακά σκόρπισαν στον πλανήτη μας, σύμφωνα πάντα με τη μυθολογία. Σε αυτό το επεισόδιο του πριν το αγοράσετε όμως... Φοβερή η μυθολογία μας, Έχουμε και 2 ακόμη φάκτ. Αναρωτιέμαι ρε μαλάκα μου, αυτός που έφτιαξε στην αρχαία Ελλάδα τη μυθολογία. Τι καπνίζει ρε μαλάκα, δηλαδή. What the fuck, αλήθεια, άμα κάτσεις και το καλοσκεφτείς και διαβάσεις τη μυθολογία, γιατί έχω διαβάσει πάρα πολύ μυθολογία, λατρεύω την ελληνική μυθολογία. Μαλάκα, είναι όρις όρις που σκαλώνεις, λες, μαλάκα, εγώ που δηλαδή ούτε μεθυσμένος ούτε τίποτα δεν είμαι και δεν μπορώ να σκεφτώ τέτοια πράγματα. Αυτός της κάθεται, πού τα σκέφτηκε αυτά. Μαλάκα, εντάξει, γελάω, δε.
facts. Το ένα αφορά τη διάρκεια του Borderlands 3. Το main story διαρκεί γύρω στις 20 ώρες. Δηλαδή, αν πάτε καθαρά στις βασικές αποστολές, θα σας πάρει γύρω στο 20ωρο πάνω κάτω. Αν έπρεπε να το αναφέρω στην αρχή του, από το βιντεάκι, ξέχασα. Εγώ απλώς ανέφερα για το Platinum, το τρόφι, τόσο ενθουσιασμένος και περήφανος να το πω προς τα έξω. Ξέρετε τώρα, σαν κατόρθωμα gamer, που είμαι gamer veteranus. Συνεχίζουμε. Αν τώρα θέλετε να ολοκληρώσετε και τις προαιρετικές αποστολές, εκεί θα χρειαστείτε γύρω στις 35 με 40 ώρες. Πόρε πούστη μου, έπεσα μέσα, μαλάκα. Χα, για μισέτα. Αν θελήσετε να ολοκληρώσετε τα πάντα στο παιχνίδι, να κάνετε free roaming, να ψάξετε ό,τι υπάρχει, θα χρειαστείτε γύρω στις 55 με 65 ώρες. Εκεί. Ρε μαλακής, πρέπει να το ανεβάσω αυτό τότε εγώ. Μαλάκα, τι βετεράνος είμαι ρε μαλακές. Εγώ το πέρασα με όλα το 100%. Δεν σας λέω μαλακίες. Στις 40 ώρες, 42. What the fuck my shit. Ρε μαλάκα, το είχα ξεχάσει. Ρε 60 κάτι ώρες ρε μαλάκα θέλει ο average παίχτης. Άρε γάμο το που δεν τα κάνω βιντεάκια αυτά να τα πετάξω στο εξωτερικό, στο Reddit ρε μαλάκα, να με δούνε ρε μαλάκα. Το μεγαλύτερο μου ταλέντο είναι το gaming. Βομβαρδίζω, κάνω unlock. Ό,τι θέλετε. Περίπου. Μιλάμε για μια αρκετά ικανοποιητική διάρκεια. Και 7ο και τελευταίο fact, μέσα στο Borderlands 3 υπάρχουν πολλές αναφορές σε άλλα games. Αυτό θα το παρατηρήσετε ακόμα και από τα όπλα, δεν σας κάνουμε περισσότερο spoiler, αλλά κάποια από τα όπλα είναι αναφορές και σε άλλα first person shooter ή third person shooters, ενώ υπάρχουν αναφορές ακόμα και σε WWE για κάποιο λόγο. Πάντως, σίγουρα θα σας ικανοποιήσει. Αναλυτικό review υπάρχει στην περιγραφή αυτού του βίντεο και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μένετε μέχρι το τέλος. Φυσικά, αν σας αρέσει η σειρά, θυμηθείτε να κάνετε like, share, subscribe και ένα share στο Facebook, γιατί δεν έχω Facebook αυτή την περίοδο, οπότε βοηθήστε μας και κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε για τα νέα μας βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Heyo! Please, we don't say those words around here anymore because it might cause you a slight case of the dismembered heads. Φοβερός. Ο Claptrap είναι φοβερός. Δεν υπάρχει. Αλλά μια μουτζουφέστες μου, αυτό έχω να πω. Πραγματικά το παιχνίδι σπάει κόκαλα. Δώστε του μια ευκαιρία τώρα Black Friday που έχει μπει προσφορά. Πραγματικά μην το απορρίψετε. Δεν θα μετανιώσετε. Θα έχετε καμία κατοσταριά και βάλε ώρες για average παίχτες να βγάλει 100% το τρόφι. Τώρα μην κοιτάτε τι έκαναν κάποιοι. Καταλαβαίνετε τώρα. Λοιπόν, και τέλος πάντων, σας αφήνω να δείτε το βιντεάκι μου που θα σας δείξω απλώς τις μπάρες που έχω κάνει 100% από όλες τις αποστολές. Τέλος πάντων, αλάνια μου, μείνετε συντονισμένοι, στρέφω αμέσως. Θα πάμε και για το μεγάλο giveaway. Κοντεύει ο Δεκέμβρης να μπούμε. Easy peasy lemon squeezy. Απολαύστε το βιντεάκι. Τα λέμε την επόμενη φορά.